Την αθωότητά του υποστήριξε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα λίγο πριν πάρει το δρόμο για τη φυλακή ο 33χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 742 γραμμάρια ηρωίνης την περασμένη Τετάρτη, οπότε συνελήφθη να παραδίδει ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας σε 50χρονο γιατρό στο Ηράκλειο. Σήμερα απολογήθηκε ο εντολέας μου και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, όπως ήταν αναμενόμενο. Εξήγησε στην κυρία ανακρίτρια τους λόγους τον οποίο οδήγησαν στην κατοχή και αποθήκευση αυτής της ποσότητας, όπως και στο λόγο για τον οποίο έκανε τη συγκεκριμένη περίπτωση της διακίνησης. Αυτοί είναι οι ισχυρισμοί οι οποίοι θα κριθούν στο δικαστήριο όταν γίνει. Σε αυτή τη φάση όμως νομίζω ότι ήταν απολύτως αναμενόμενη και φυσιολογική εξέλιξη της κράτησής του μέχρι το δικαστήριο. Ο 33χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του, υποδεικνύοντας μάλιστα το άτομο που, όπως είπε, του τα παρέδωσε με σκοπό τη φύλαξή τους. Θα πρέπει να πω ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Υπό κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις, τις οποίες ο ίδιος εξήγησε και δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτήν, είπε για ποιο λόγο βρέθηκαν στα χέρια του και ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σου τα προμήθευσε. Δόθηκε ένα μέρος αυτής, το αντάλλαγμα ήταν μία μικρή ποσότητα για την δική του προσωπική χρήση και το υπόλοιπο να το αποθηκεύσει ως όντου το ζητήσουν να το δώσει πίσω. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου μαζί με συναδέλφους τους από την ασφάλεια συνέλαβαν τον 33χρονο άνδρα την ώρα που προμήθευε με ποσότητα ηρωίνη στο γιατρό, ο οποίος εργάζεται σε δημόσια δομή της Ανατολικής Κρήτης, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι ενήργησε κατόπιν τηλεφωνήματος από τρίτο άτομο που του υπέδειξε τι να κάνει. Κάποιο πρόσωπο έδωσε το τηλέφωνο στο τρίτο πρόσωπο για να επικοινωνήσει μαζί του για να του δώσει κάποια ποσότητα. Με τη μεσολάβηση κάποιου προσώπου. Ακολούθησε έφοδος της Ελλάς στο σπίτι του στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν η ποσότητα της σκληρής ναρκωτικής ουσίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην κατάσχεση άνω των 3.000 ευρώ ενός κινητού, ζυγαριάς ακριβίας, καθώς και του αυτοκινήτου του. Στο μεταξύ, ο γιατρός που βαρύνεται με την κατηγορία της προμήθειας ναρκωτικών για ιδία χρήση αναμένεται να δικαστεί το Μάιο.